Η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς ιτήθηκε με 59-58 από την ομάδα του Αμίντα και έτσι αποχαιρέτησε με το καλησπέρα το κύπελο Ανδρών Ελλάδας στη σεζόν 2024-2025. Στο νοκάουτ αγώνα που έγινε στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Διστόμου για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του θεσμού, πρώτος επίσημος στη σεζόν και για τις δύο ομάδες, το συγκρότημα του Δημήτρη Λιώγα από πολύ νωρίς υποχρεώθηκε να κυνηγά τους πορτοκαλί στο σκορ. Στο πρώτο δεκάλεπτο οι ομάδες ήταν ισοδύναμες και έληξε με την ελάχιστη διαφορά υπέρ του Αμίντα, αλλά στο δεύτερο οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και πήγαν την διαφορά στους 8 πόντους. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι μπλε ήταν καλύτεροι, έκαναν ένα επιμέρους σκορ 16-12, μείωσαν στους 4 για να δώσουν νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Στο τελευταίο δεκάλεπτο τα έδωσαν όλα και 1 λεπτό και 43 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, με τρίποντο ο Καραλευθέρης μείωσε σε 57-58. 18 δεύτερα πριν από τη λήξη, ο Δομπρογιάννης με μία στις δύο βολές ισοφάρισε σε 58-58. Στην επίθεση των φιλοξενούμενων, 2 δευτερόλεπτα και 9 πριν από τη λήξη και στην προσπάθεια του Στεριάκη δόθηκε αμυντικό φάουλ, απόφαση για την οποία διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι γηπεδούχοι. Η απόφαση δεν άλλαξε, ο παίκτης των φιλοξενούμενων ευστόχησε στην μία από τις δύο βολές που εκτέλεσε και έκανε το σκορ 58-59. Ο Λιώγας πήρε time out και στην επαναφορά της μπάλας ο Ζαρμακούμπης επιχείρησε τρίποντο, δεν βρήκε στόχο και έτσι η ομάδα του Αμίντα έφτασε στην νίκη και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση. 10 λεπτά, 14-15, 29-37, 45-49, 58-59. Για τον Εθνικό Λιβαδιάς, ο Αθανασούλας πέτυχε 12 πόντους με 2 τρίποντα, ο Καραλευθέρης 11 με 2, ο Βεργίνης 8 και ο Δομπρογιάννης 7, ενώ μάζεψε και 13 rebound. Για τον Αμίντα, ο Δαμιανός πέτυχε 17 πόντους με 2 τρίποντα, ο Μπολδόγλου 13 με 1 και μάζεψε και 11 rebound και ο Αμπατζάς 12 με 2. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Εντάξει, λίγο άστοχες οι ομάδες, αλλά λογικό νομίζω για την εποχή που βρισκόμαστε. Εντάξει, ήμασταν λίγο πιο τυχεροί στο τέλος. Ήταν ένα δυνατό τεστ για το πρωτάθλημα και για εμάς και για τον Εθνικό. Εντάξει, ήμασταν ίσως λίγο περισσότεροι αριθμητικά παίχτες και το εκμεταλλευτήκαμε αυτό, γιατί είχε κάποιες απουσίες η Λιβαδιά σήμερα. Εντάξει, ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ αυτό. Ούτως ή άλλως το κύπελλο δεν πρόκειται να το πάρουμε εμείς. Αλλά ήταν ένα πολύ δυνατό φιλικό. Νομίζω με την ομάδα που σε αυτόν τον όμιλο που είναι, σίγουρα θα βγει πρώτη, κατά δική μου άποψη. Ο στόχος είναι, επειδή το ρόστερ μας έχει αλλάξει σχεδόν 80% από πέρσι, πρώτον να γίνουμε ομάδα και δεύτερον σε κάθε μάτς, γιατί είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο αθηναϊκό όμιλο με πάρα πολλά ντέρμπι, σε κάθε μάτς να δίνουμε το 100%. Σίγουρα ο στόχος είναι να είμαστε στην πρώτη εξάδα, νομίζω. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τα παιδιά. Κάνουν φοβερή δουλειά, έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για την εποχή που βρισκόμαστε. Καταρχάς, συγχαρητήρια στον Αμίντα, γιατί νομίζω ότι κέρδισε δίκαια. Εμείς δεν παρουσιαστήκαμε έτοιμοι. Νομίζω ότι αυτοί που είναι κοντά στην ομάδα ξέρουν για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Απ' την άλλη μεριά, θέλω να πιστεύω ότι επειδή η ομάδα χτίστηκε για να πρωταγωνιστήσει, θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Έτσι. Κατά τη γνώμη μου, θα γίνουν κάποια πράγματα να μπορέσει η ομάδα να βρεθεί με όλο το ημισχυό υλικό. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ όλοι. Από τη μία μεριά ενοχλούμε όταν χάνω. Απ' την άλλη, η ομάδα μου πολέμησε το παιχνίδι. Το έχασε στην τελευταία φάση. Απέναντι σε μια ομάδα που είναι σκληρή. Ξέρει τι γίνεται. Και δεν έχει και ιδιαίτερο άγχος. Δηλαδή, όχι ότι εμείς έχουμε άγχος παίζοντας το παιχνίδι του κυπέλλου. Αλλά εντάξει, πρέπει, είναι μια νέα ομάδα, θέλει δουλειά. Εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν είναι φάουλ 100%. Και ο άνθρωπος που το σφίριξε από τη γωνία που το είδε, δεν μπορεί να το δει. Γιατί δεν μπορεί να σφίριξε αυτό το φάουλ, γιατί από τη γωνία που το βλέπει είναι ο ψηλός μπροστά του και δεν έχει οπτική γωνία για το τι ακριβώς κάνει ο κοντός. Ο κοντός έπεσε πάνω στο ψηλό. Στην πραγματικότητα είναι επιθετικό φάουλ. Τέλος πάντων. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν έχεις 8 στις 21 βολές, γιατί περί αυτού πρόκειται, δηλαδή όταν έχεις 38% βολές στο γήπεδό σου σε ένα μάτς που τελείωσε τον πόντο, νομίζω ότι πρώτα πρέπει να κοιτάξεις τα δικά σου λάθη και μετά κουβεντιάζουμε για το διαιτητή. Εντάξει, σίγουρα όταν χάνεις ένα παιχνίδι στο τέλος, σίγουρα πονάει πιο πολύ. Έτσι. Εμείς απ' την άλλη ξέρουμε ότι ένα παιχνίδι αρκετά νωρίς για μας, γιατί η προετοιμασία σας κάρισε πριν από 2 εβδομάδες. Σίγουρα θέλαμε να κερδίσουμε και θέλαμε να συνεχίσουμε στο θεσμό του κυπέλου. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη. Θέλουμε δουλειά ακόμα. Έχουμε αρκετό υλικό, έχουμε πολύ καλό προπονητή και έχουμε όλες τις συνθήκες για να είμαστε πάρα πολύ καλοί φέτος και να πετύχουμε το στόχο μας. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι άλλος από την άνοδο. Γι' αυτό ήρθαμε όλοι εδώ, να ανεβάσουμε την ομάδα στην Α2 κατηγορία. Αυτός είναι ξεκάθαρα ο στόχος. Και εγώ είμαι πολύ αισιοδόξης πραγματικά ότι θα το καταφέρουμε. Σίγουρα δεν ήμασταν πολύ έτοιμοι.
Είχαν περισσότερη ενέργεια τα άλλα παιδιά. Είμαστε νέα ομάδα, προσπαθούμε να βρεθούμε. Σίγουρα θέλαμε να κερδίσουμε, είναι σημαντικό να κερδίζεις. Αλλά είναι και ένα καμπανάκι να δουλέψουμε περισσότερο και να είμαστε έτοιμοι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ναι, το παλέψαμε, δεν θα το παρατούσαμε το παιχνίδι. Θέλαμε να κερδίσουμε, όπως σας είπα. Το παλέψαμε, το μειώσαμε τη διαφορά, βγάλαμε ενέργεια, δείξαμε κάποια πράγματα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά μερικές φορές δεν είναι αρκετό.